έργο που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Κρήτη να γίνει πραγματικότητα. Εγώ θα ήθελα και επί των ημερών σου να γίνει πραγματικότητα και στο εύχομαι να το δεις ολοκληρωμένο όλο το έργο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία που έχουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι με καλή διάθεση προχωρούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο. Ένα έργο που θα αλλάξει ουσιαστικά την Κρήτη. Στο Παραλίδο και επίσημα ξέρω ότι έχει έρθει και ηλεκτρονικά τις προηγούμενες μέρες. Έχει πάρει ο την Περιφερειάρχη. Και το έχετε δει, οπότε αυτό είναι μια σημαντική. Θα καθίσουμε να το συζητήσουμε βέβαια εμείς σε τεχνικό επίπεδο να δούμε κάποια πράγματα. Πρέπει να πω ότι όλο αυτό το διάστημα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε πολλά θέματα που έχουμε για την Κρήτη. Και με εσάς προσωπικά και με τις υπηρεσίες σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Οι παρατηρήσεις τις οποίες κάνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποδεικνύονται ότι ήταν σωστές αρκετές από ό,τι έχουμε δει σε μια ματιά που έχουμε ρίξει. Θα τις δούμε όμως μαζί και με τις υπηρεσίες μας και θεωρώ ότι 14 του μήνα που βάζουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκριθούν και να προχωρήσουμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης που ήταν για χρόνια ένα όνειρο για όλους τους κρητικούς, για όλο τον κόσμο που έρχεται στο νησί μας, τουρίστες και φιλοξενούμενοι. Και θεωρώ ότι με αυτό το έργο θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της Κρήτης περισσότερο, αλλά και στην ασφάλεια. Που αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι μεγάλο πρόβλημα για την Κρήτη και ειδικά και στο επαρχιακό δίκτυο. Θέλουμε ένα ασφαλή προορισμό, θέλουμε ένα έργο το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και πιστεύω τώρα ότι βρισκόμαστε στο τελικό. Είδαμε με χαρά τα έργα από Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο ότι έχουν εγκατασταθεί τα σήμερα μηχανήματα. Σήμερα το εργοτάξιο έχουν εγκατασταθεί τα μηχανήματα και πρέπει να σας πω ότι σε ένα χώρο που ήταν της περιφέρειας τον αδειάσαμε αμέσως επί κοντά στον Άγιο Νικόλαο και είναι όλα τα μηχανήματα, έχουν στηθεί και τα σπιτάκια που χρειάζονται για τον ανάδοχο. Περιμένουμε και το άλλο τμήμα και μετά είναι σύμβαση παραχώρησης από την Κίσο. Δώσαμε τα τεφ ήδη, οπότε μέχρι τα τέλη Μάρτη θα έχουμε και εκεί προσωρινό ανάδοχο, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα να ανοίξουν όλα τα μέτωπα στο ΒΟΑΚ από τα Χανιά έως τον Άγιο Νικόλαο. Εμείς επίσης πρέπει πάντα να διεκδικούμε και να πούμε ότι μπορεί και στην κατασκευή του έργου να δούμε και κάποια επιπλέον που μπορούμε να ζητήσουμε. Πάντα έχουμε να σας εκπλήξουμε θετικά. Εμείς είμαστε εδώ να σας εκπλήξουμε θετικά. Ευχαριστώ, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, αλλά θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε τώρα και μετά.